Γεια σα και καλώ ήρθατε στα νέα. Σήμερα 4 Ιουλίου του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Και θα ξεκινήσουμε από τα ETF μα για σήμερα και θα πάμε στην Bitwise που είναι άλλο ένα πάροχο ETF ο οποίο ενημερώνει το δικό του Ethereum ETF. Αυτέ οι αλλαγέ είναι αλλαγέ τη τελευταία στιγμή που κάνουν όλοι οι εκδότε των ETF διότι πάρα πολλοί θεωρούν ότι αυτό θα είναι και ο μήνα που θα γίνει και η έκδοση και επίσημα των Ethereum ETF στην αγορά ουσιαστικά. Οπότε όλοι κάνουν τι τελευταίε αλλαγέ. Και από τα ETF μα θα περάσουμε σιγά σιγά και στα νομίσματα που ασχολούνται με το tokenization. Και θα πάμε σήμερα στο Mandra, το οποίο είναι μια λυσίδα η οποία είναι μια λυσίδα που ασχολείται με το tokenization, η οποία μάθαμε ότι έκλεισε μια πολύ καλή συνεργασία. Και αυτή είναι ουσιαστικά ότι το Mandra θα κάνει tokenize περιουσιακά στοιχεία αξία 500 εκατομμυρίων δολαρίων από μια εταιρεία που ασχολείται με ακίνητα, την MAG Group, με έδρα του Ντουμπάι, όπω ανέφερε η ίδια η Mandra Chain. Οπότε, μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία, θα πάμε σε μια ακόμα καλύτερη συνεργασία που κάνει το Chainlink, που αναδεικνύεται ω ένα κορυφαίο πάροχο για το tokenization. Καθώ μάθαμε ότι η Chainlink συνεργάζεται με τη Fidelity, έναν από του μεγαλύτερου διαχειριστέ περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, και την Signum, ώστε το Chainlink να παρέχει το σε περιουσιακά στοιχεία αξίας 6. 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεδομένα του θεσμικού ταμείου ρευστότητα τη Fidelity. Οπότε και η Fidelity, όπω βλέπετε, μπαίνει πάρα πολύ βαθιά στο tokenization με τη βοήθεια τη Chainlink. Όλα αυτά, παρακαλώ. Και εμεί από τα νομίσματα που ασχολούνται με το tokenization ήρθε ώρα να πάμε και στι παραβιάσει στην κρυπτογορά. Καθώ μετά από λίγε ώρε αφού έβγαλε το επεισόδιο εκτέ, μάθαμε ότι το Beatensor που έχει το νόμισμα μάθαμε ότι παραβιάστηκε και δυστυχώ του κλέψαν 8 εκατομμύρια Δολάρια. Να πούμε ότι η ομάδα πίσω από το συγκεκριμένο έργο δήλωσε ότι έχει βάλει την αλυσίδα τη σε κατάσταση ασφαλή λειτουργία. Δηλαδή θα παράγει μπλοκ, αλλά δεν θα επιτρέπει συναλλαγέ ώστε να δει πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Να πούμε ότι, όπω λέγεται τουλάχιστον, υπάρχει πιθανή διαρροή ιδιωτικών κλειδιών και γι' αυτό το λόγο κλάπηκαν τα χρήματα. Να πούμε ότι, όπω μα λέει ο κύριο Ζακ, αυτή η επίθεση έρχεται ένα μήνα μετά από μια άλλη παραβίαση σε διαφορετικό πορτοφόλι που έκλεψε Μάρκε Τάου, αξία 11,2 εκατομμυρίων δολαρίων στην 1η Ιουνίου. Οπότε, όπω βλέπετε, το συγκεκριμένο project είναι αρκετά ευπαθή σε παραβιάσει και είναι αυτό που έχει οδηγήσει την τιμή του να έχει ολιστήσει. Όπω βλέπετε, προ τα κάτω. Να πούμε ότι και η δραστηριότητα του Bitcoin δεν βοηθάει ιδιαίτερα την τιμή του τάου, καλό ή κακό. Και τα τελευταία πράγματα που γνωρίζουμε για τη συγκεκριμένη παραβίαση είναι ότι το ίδιο το project προτείνει την καύση του 10% του supply του νομίσματο για να σταθεροποιήσει την τιμή του Tao μετά από την κλοπή 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι φυσικά μια μια πρόταση, δεν είναι κάτι που έγινε, αλλά αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Και εννοείται ότι, όπω ξέρουμε, η αλυσίδα του βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση ασφαλή λειτουργία. Και εμεί, καθώ μιλάμε για παραβιάσει, πάμε και στο Holograph σε μια παλιά λίγο ιστορία. Να πούμε ότι στι 13 Ιουνίου ένα hacker εκμεταλλεύτηκε το πρωτόκολλο Holograph και ουσιαστικά έκανε mint ένα δισεκατομμύριο μάρκε Holograph αξία 14,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Από αυτέ μετέπειτα μάθαμε ότι πήγε και τι πούλησε. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα η τιμή του διακριτικού να πέσει έω και 80% όπω μπορείτε να δείτε από το διάγραμμα. Πλέον μαθαίνουμε ότι σε μια εσωτερική έρευνα που έκανε το Holograph αποκάλυψε ότι ένα πρώην εργαζόμενο ουσιαστικά του project είναι υπεύθυνο για την παραβίαση της πλατφόρμας που ασχολείται και αυτή με το tokenization. και αυτό το λόγο το Holograph λέει ότι θα κινηθεί δικαστικά εναντίον του πλέον. Οπότε, μετά από τι μας την στην κρυπτοαγορά, θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο τελευταίο νέο τη ημέρα μα και θα πάμε στο Hamster Combat το οποίο η ομάδα του ισχυρίζεται ότι το Hamster Combat είναι η τρίτη ταχύτερη εφαρμογή στην ιστορία που φτάνει του 150 εκατομμύρια χρήστε. Να σα πω το συγκεκριμένο άρθρο είναι ένα άρθρο που αναλύει τι ακριβώ είναι αυτό το βίντεο παιχνίδι, πώ λειτουργεί, πώ μπορείτε να κερδίσετε χρήματα και την ιστορία του. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε, σα προτείνω να το διαβάσετε. Link στην περιγραφή. Και να πούμε κιόλα ότι από όσο γνωρίζω, το συγκεκριμένο βίντεο παιχνίδι δεν έχει ακόμα token, αλλά θα βγάλει στην πορεία ουσιαστικά. Και εμεί Προχωρώντα προ την κρυπτοαγορά, βλέπουμε τα πράγματα είναι πτωτικά σήμερα με το Bitcoin να βρίσκεται στι 58.000 δολάρια. Εμεί είμαστε για άλλη μια φορά κάτω από το support μα και φτάσαμε έω και τα 57.000 δολάρια απότομα. Όπω βλέπετε, με αποτέλεσμα να έχουμε liquidation στην κρυπτοαγορά, αξία 200 εκατομμυρίων δολαρίων από την πτώση του Bitcoin και του Ethereum μαζί. Και εμεί ουσιαστικά αναμένουμε να δούμε αν το Bitcoin καταφέρει να ξαναπιάσει το support μα ή να ολιστήσουμε προ τα κάτω, όπω καταλαβαίνετε. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για Σήμερα 4 Ιουλίου του 2024. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για χρεωτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από τα λεπτικά συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ να στο κανάλι αυτό, αλλά και ένα σχόλιο. Τα πέρα σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο έξω επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.